και είναι ο Τσούπα Ακπομ που πηγαίνει στην σέντρα. Το όπα ο Κάρα εδώ, στα επίσημα, στις κεντρικές κερκίνες του Γιώχαν Κρόιφ Αρίνα, μαζί με τις ιαχές των φίλων του ΠΑΟΚ από το πέταλο των φιλοξενούμενων, σε αυτό το ξεκίνημα του παιχνιδιού που θα σημάνει πάρα πολλά για τον δικέφαλο, για τον Άμπελ Φερέιρα και τους ποδοσφαιριστές του. Μπίσεσβαρ γυρίζει και περνά την μπάλα για τον Μπέλκα. Ο Μπλίτ με κεφαλιά δεν μπορεί να διώξει την μπάλα, αλλά σταματά την πορεία της μπάλας. Ο Μπέλκα σε δεύτερο χρόνο την παίρνει, σέντρα που γίνεται από το Σαμπά για τον Ακπομ. Δεν φεύγει η μπάλα μακριά. Ο Μπίσεσβαρ σουτάρει γκολ! Γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 23ο λεπτό. Τι έκανε ο Μπίσεσβαρ! Σκοτώνει τον Ονανά και ανοίγει το σκορ για τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ προηγείται με τον γκολ του Ντιέγκο Μπίσεσβαρ. Πήρε την μπάλα και με άνεση, με ένα ξερό σουτ, με τα αριστερό νομίζω, την έστειλε στα δίχτυα τον Ανά και ανοίγει το σκορ και κάνει άνω κάτω το Γιώχαν Κρόιφ Αρίνα. Είναι αυτός, είναι ο ποιοτικός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Ό,τι καλύτερο έχει στη μεσαία του γραμμή, ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ που ανοίγει το σκορ εδώ στο Γιώχαν Κρόιφ Αρίνα. Ξεσηκώνονται οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, τους ακούτε. Σιωπή είναι στο υπόλοιπο γήπεδο. Γιατί τα πράγματα φαίνεται να δυσκολεύουν πολύ για τον Άγιαξ. Η σέντρα από το Μαζραουί, μέσα στην περιοχή ο Σίγεξ, σουτάρει ο Πασχαλάκης με το ένα χέρι. Διώχνει την μπάλα. Όχι, θα του δει, πέναλτι δίνει. Πέναλτι δίνει ο Άγγλος στο 30. Σε ένα σπρόξιμο του Κατουρί στον Έρες. Τάντης περιμένει το OK από τον Μπόουσον. Ο Πασχαλάκης πάνω στη γραμμή. Τάντης εναντίον Πασχαλάκη. Πασχαλάκης το βγάζει. Ο Νέρες δεν μπορεί να παραφέρει. Διώχνει ο Βαρέλα. Ο Πασχαλάκης αποκρούει το πέναλτι και στερεί την ευκαιρία από τον Άγιαξ να ισοφαρίσει. Ο ΠΑΟΚ δεν θα παραδώσει εύκολα τα ημεία που έχει πάρει στο παιχνίδι. Τάντης δεν μπορεί να περάσει στο Βαρέλα. Καταφέρνει με έναν τρόπο την ισοσύγη για αυτό στο μπλίτ. Μέσα στην περιοχή του πάθελα αυτά. Τι! Πέναλτι δίνει για χέρι στον Μπίσεσβαρ. Δεν είναι δυνατόν. Ο Πόουσον δίνει δεύτερο πέναλτι στον Άγιαξ. Στο 42ο λεπτό για χέρι στον Ντιέγκο Μπίσεσβαρ. Τάντης Πασχαλάκης. 1-1. Ισοφαρίζει ο Άγιαξ με το δεύτερο χτύπημα πέναλτι που είχε την ευκαιρία να εκτελέσει. Ο Τάντης, ο Πασχαλάκης έπεσε και πάλι στην ίδια αγωνία. Στο κέντρο σημάδευσε της εστίας ο Τάντης και ισοφαρίζει για τον Άγιαξ στο 42ο λεπτό του παιχνιδιού. Διώχνει ο Μάτος, πέφτει πάνω το Ταλιαφίκο και το χτυπά. Ο Μάτος είναι στο έδαφος και ο Πόουσον δίνει κόρνερ. Νέα κατοχή για τον Άγιαξ. Το ότι συγκρούστηκε ο Ταλιαφίκο με τον Μάτος μέσα στην περιοχή δεν του φάνηκε αντικανονικό. Σηκώνεται ο Μάτος και ο ΠΑΟΚ ακόμη και πάλι σε μια ακόμη φάση άμυνας στο 79. Άγιαξ ΠΑΟΚ 1-1. Το κόρνερ για τον Άγιαξ. Ήγε με πολύ δύναμη στο δεύτερο δοκάρι. Ταλιαφίκο παίρνει την κεφαλιά. Ο Άγιαξ πετυχαίνει δεύτερο γκολ με τον Αργεντίνο αμυντικό του που προωθήθηκε σε αυτή τη στατική φάση, μία ακόμη που έδωσε ο Πόουσον στον Άγιαξ και του δίνει δεύτερο γκολ. Ο Ζίγεκ μπαίνει στην περιοχή για τον Τέσσερ να γυρίσει για τον Τεμπέκ. Σπρώχνει τον Καντουρί, κόρνερ. Απίστευτο. Απίστευτος ο Πόουσον. Ο Φαντεμπέκ εμφανώς έσπρωχνε τον Καντουρί. Τον έβγαλε στις ισορροπίες εκτός κηπέδου. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Κόρνερ υπέρ του Άγιαξ. Μία ακόμη στατική φάση. Μία ακόμη φορά που ο Άγιαξ μένει ψηλά επειδή το αποφάσισε ο Πόουσον. Η σέντρα, περνάει η μπάλα. Πέναλτι! Πέναλτι δίνει ο Πόουσον για να ολοκληρώσει. Θα δείξει και κάρτα στο Λέο Μάτος που έπεσε πάνω στον Ταλιαφίκο σε μία από τις εκατοντάδες μονομαχίες που είχαν οι δύο ποδοσφαιριστές. Τάντιτς εναντίον Πασχαλάκη. Ο Πασχαλάκης τον νίκησε ήδη μια φορά από το σημείο του πέναλτι. Εκτελεί ο Τάντιτς. Γκολ για τον Άγιαξ.
Και κάπου εδώ τα όνειρα του ΠΑΟΚ για πρόκριση στην επόμενη φάση, τα play-off του Champions League κρεμίζονται εξαιτίας της αυστηρότητας με την οποία αντιμετώπισε τους ποδοσφαιριστές του ο Πόλσον, ο Άγγλος διαιτητής. Ο Πασχαλάκης έχει βγει πολλά μέτρα έξω από την περιοχή του για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Το εκτελεί πλασαριστά για τον Μάτος. Τρέχει ο Τάντιτς να του κλείσει το διάδρομο. Ο Μάτος στο γέμισμα. Θα πηδήξει ο Βαρέλα για την κεφαλιά. Θα την πάρει ο Φέλμαν πάνω στο Καντουρί. Καντουρί βγάζει για τον Άκπομ. Ο Άκπομ κάνει κατοχή αλλά έχει βγει στα αριστερά σε θέση εξτρέμα και μπροστά του τον τεστ. Θα το ξεπεράσει, θα συγκλίνει, θα σουτάρει. Δοκάρι! Όλα ανάποδα! Δοκάρι σε αυτό το boom shoot που έκανε ο Άκπομ και τώρα βρίσκεται στην περιοχή. Γκολ! Ο ΠΑΟΚ επιμένει! Ο ΠΑΟΚ μένει όρθιος! Δεύτερο γκολ από τον Τιέκο Βίσεσβαρ! Πέφτουν πάνω στον Ονονά για να πάρουν την μπάλα! Και ο Κρέσπο και ο Βαρέλα! Ακόμη και τώρα τρέμουν στην ιδέα οι Ολλανδοί! Τι μπορεί να πετύχει αυτή η ομάδα που ακόμα και έτσι αρνείται να χάσει! Δοκάρι ο Άκπομ στις καθυστερήσεις! Στη συνέχεια πήρε την μπάλα ο Μπίσεσβαρ, μπήκε στην περιοχή, με ωραίο πλασέ την έστειλε στα δίχτυα για το 3-2. Θα παίξουν μπάλα οι Ολλανδοί, θα περιμένουν να σφυρίξει τη λήξη. Τάντιτς στην μπάλα, προς τα πίσω, τρέχει ο Σβιντέρσκι πάνω στο Μαρτίνες, την άρχισε, την κλέβει ο Σβιντέρσκι. Διορθώνει ο Ντέλσον, πιέζει ο Βαρέλα, στον ουρανό η μπάλα. Ο Χούντελαρ με το κεφάλι πάνω στο Γιαννούλη. Έχουμε συμπληρώσει το 4ο λεπτό, ο ΠΑΟΚ σε μια ακόμη επίθεση. Μαρτίνες σιώχνει την μπάλα από την περιοχή του. Ο Μίσης πηδάει για κεφαλιά του, κάνει σκαμνάκι ο Τάντης. Τίποτα δεν δίνει ο Άγγλος. Γέμιζε από το Λιμιό Άτσαλο, ο Μίσης σε μια φάση. Η μπάλα στο χέρι του τες, ούτε αυτό. Κλέβει την μπάλα ο Βαρέλα. Δεν έχει δυνάμεις, την παίρνει ο Μασραουρί. Μα ήταν στο χέρι του τες, στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής του Άγιαξ. Και αυτός δεν έδωσε τίποτα. Σφυρίζει τη λήξη. Άγιαξ ΠΑΟΚ 3-2. Έξαλλοι παίκτες του ΠΑΟΚ διαμαρτύρονται στον Άγγλο διετή, ο οποίος αδίκησε κατάφορα το δικέφαλο και τώρα μοιράζει κίτρινες κάρτες. Είναι απίστευτο. Ακόμη και στην τελευταία φάση του παιχνιδιού ήταν χέρι η μπάλα στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής του Άγιαξ. Και αυτός δεν έδωσε τίποτα. Τι να περιμένει κανείς. Δεν δίνει επιθετικό φάουλ στον Ταλιαφίκο και στην επόμενη φάση δίνει πέναλτι. Έξαλλοι άνθρωποι από τον πάγκο στον τέταρτο τον προστατεύουν οι security. Εκτός αυτού ο Λιμνιός, εκτός αυτού ο Σβιντέρσκι. Ο Καντουρί είχε πετάξει τις επικαλαμίδες. Ο Άμπελ Φερέιρα οδηγεί τους παίχτες μακριά από τον Άγγλο προς την κερκίδα των οπαδών του ΠΑΟΚ που έδωσαν τη μική τους μάχη για να γλιτώσει τα χειρότερα. Ο Πόουσον με αυτοκρατορικό ύφος έβγαζε κίτρινες κάρτες από το τσεπάκι του και τις μοίραζε στους παίχτες του ΠΑΟΚ που διαμαρτύρονταν. Κατεβασμένα κεφάλια για μια ομάδα που δεν της άξιζε να τελειώσει την πορεία της ο Champions League με αυτόν τον τρόπο. Αρένα 89,4.